Σας έχω τώρα, μ' ακούτε. Ναι. Ωραία. Για συστηθείτε. Ποια είναι η Αγγελική, ποια είναι η Αδαμαντία? Εγώ είμαι Αγγελική. Εγώ είμαι Αδαμαντία. Ωραία. Αδαμαντία από εδώ, Αγγελική από εδώ. Ναι. Πώς τα καταφέρατε, βρε κορίτσια μου γλυκιά, και στις Πανελλήνιες βγάλατε ακριβώς την ίδια βαθμολογία? Και μου λέγανε οι συνεργάτες μου το πρωί, Ευγενία Πουλοπούλου, ότι ναι μεν βγάλατε την ίδια βαθμολογία και έχετε και δίδυμα αδέλφια που θα δώσουν του χρόνου εξετάσεις. Δεν ξέρω αν αυτό, ναι, θα συνεχιστεί και στα αδέλφια μετά, αλλά εσείς πόσο συγκεντρώσατε? Συγκεντρώσαμε 17.350 μόρια. Και η Αγγελική και η Αδαμαντία. Ναι. Νταν. Δηλαδή 17.350 νταν. Συγγνώμη, βρε Αδαμαντία μου γλυκιά. Εσύ από ποια δέσμη? Από ποια... Γιατί τώρα... Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Δεν υπάρχουν οι δέσμες της γενιάς μου. Θεωρητική. Της Μπομπότας. Θεωρητική. Από τη θεωρητική. Πάμε λοιπόν στη θεωρητική δέσμη. Τι γράψατε σε κάθε μάθημα για αυτά τα 17.000? Πού ήταν η διαφορά σας? Ήταν όλα τα μαθήματα ίδια βαθμολογία ή σε άλλο έγραψε μία καλά, σε άλλο η άλλη και καταλήξατε σε δίδυμη βαθμολογία? Όχι, ήταν διαφορετικές βαθμολογίες. Ναι. Στα λατινικά γράψαμε σχεδόν το ίδιο. Ναι. Αρχαία και έκθεση είχαμε διαφορά, είχε γράψει καλύτερα Αγγελική. Ναι. Και η ιστορία έγραψα εγώ καλύτερα. Α, στο δύσκολο μάθημα της ιστορίας που ήταν φέτος έγραψε καλύτερα. Ναι. Όταν τελειώσατε, κάθε φορά που δίνατε μάθημα, ήσασταν στην ίδια αίθουσα και οι δύο? Ναι, ήμασταν στην ίδια αίθουσα. Και λέγατε, ας πούμε, εγώ έγραψα, εσύ έγραψα. Θα περιμένατε ποτέ ότι όταν θα ερχόταν αυτό το αντίκρισμα που λέω εγώ στο τέλος, θα ήταν η ίδια βαθμολογία, ή τρελαθήκατε και οι δύο μαζί? Ποτέ. Νομίζω ούτε οι καθηγητές μας, ούτε οι γονείς μας. Μα είναι τρελό. Είναι κόντρα στον νόμο της στατιστικής. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Λες, ας πούμε, ότι μπορεί η μία 17.000 ή άλλη 17.300. Ναι. Αλλά ακριβώς. Δηλαδή, ο μέσος όρος των μαθημάτων είναι ακριβώς. Θα δώσετε ακριβώς και στην ίδια σχολή? Ναι. Πού? Στο τμήμα επιστημόνων εκπαίδευσης και κοινωνικής εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Άρα, Πάτρα. Κοινωνικής, ναι, εργασίας. Είστε χαρούμενες. Ναι, λέει το χεράκι τέλειο. Είστε χαρούμενες για όλα αυτά? Ναι, πολύ. Όπω, τι ωραίο είναι, βρε παιδιά. Τι ωραίο που είναι να έχεις την αδερφή σου, να συμπορεύεσαι, να προχωράτε μαζί. Γιατί τώρα τα δίδυμα έχουν και ο ένας καταλαβαίνει το συναίσθημα του άλλου. Αλλά ότι ο ένας γράφει όπως ο άλλος, αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί. Δηλαδή με... Μπορεί να είναι και παγκόσμια. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Για Γκίνες. Ναι, ναι, δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ ξανά. Πάντως, εντάξει, δεν είστε ίδιες. Νομίζω οι φίλοι σας γνωρίζουν κτλ. Τα αδέλφια σας μοιάζουν εκείνα μεταξύ τους? Ναι, ναι, πολύ. Μοιάζουν πιο πολύ, ρε μάνα, θέλω να γνωρίσω τη μάνα. Που με τη μία της βγαίναν δύο, με δύο κορίτσια. Και δύο αγόρια. Δεν ξέρω ποια ήταν πιο γκρινιάρικα. Τι σας έχει πει η μαμά, τα κορίτσια ή τα αγόρια? Νομίζω εμείς, ή πολύ εγώ. Τέλειο, πολύ ωραίο. Ειλικρινής. Να σου πω, και στις εξετάσεις όταν γράφατε και γυρίζατε μετά και λέγατε έγραψα, δεν έγραψα κτλ. Πάλι γκρινιάρα ήσουνα? Ήτανε. Είμαι γενικός. Ναι, λέει, και έγραψες και καλύτερα ιστορία. Τι να πει η διπλανή σου ή για Δικιάρογλου? Αν η μία έγραφε πολύ λιγότερο από την άλλη, θα στεναχωριόσαστε, θα ζηλεύατε? Εγώ να σου πω την αλήθεια. Προτιμούσα να γράψω εγώ χειρότερα παρά η Αγγελική. Αμάθι, ωραία. Γιατί ποιος θα αντέχει την κρίνια της μετά? Καλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Δεν ξέρω, έχετε ένα χαμόγελο. Εύχομαι όλα τα καλά του Θεού. Έτσι να σταδιοδρομήσετε, να κάνετε τα όνειρά σας, όποια κι αν είναι. Γιατί καμιά φορά ξεκινάμε κάπως. Στην πορεία βλέπουμε άλλα πράγματα που μας αρέσουν, προχωράμε. Σημασία έχει να μην εγκαταλείπουμε ποτέ τα όνειρά μας. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Να, μπορώ να πω κάτι? Ναι, καρδιά μου, ό,τι θες. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μας που μας στήριξε σε όλη τη διάρκεια, τους φίλους μας, το σχολείο μας και το φροντιστήριό μας
γιατί είχαμε τη τύχη να συνεργαστούμε με τρεις πολύ ταλαντούχους ανθρώπους, όχι μόνο στο μαθησιακό επίπεδο. Και αυτοί είναι ο κύριος Γιώργος Κουφογιώργος, η κυρία Μαριλένη και η Κατερίνα Αποστολοπούλου, οι οποίοι μας μετέδωσαν τις γνώσεις τους με ένα μοναδικό τρόπο, ότι είμαστε γνώμονες. Το άλλο μου κορίτσι θέλει να πει κάπου ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστώ τους καθηγητές μου. Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάστηκα με τους ανθρώπους και ανέδειξαν τόσο καλό χαρακτήρα προς εμάς. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.